σήμερα στο Κιλκίς, την προηγούμενη εβδομάδα σε όλη την Ελλάδα, όπου υπάρχουν στρατόπεδα, βάσεις, άλλες υποδομές νατοϊκές, τις οποίες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά ιδιαίτερα οι σημερινοί, απρόχειρα μοιράζουν στους Αμερικανούς, στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετατρέπουν τη χώρα μας σε πραγματικό στόχο σε περίπτωση πολέμου. Αυτό το μήνυμα πρέπει να φτάσει παντού, πρέπει να φτάσει σε κάθε σπίτι εργαζόμενου, γιατί αύριο η κυβέρνηση, είτε η σημερινή που παίρνει καθημερινά τα εύσημα από τους Αμερικανούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ρόλο που παίζει, είτε οποιαδήποτε αυριανή κυβέρνηση, τα παιδιά του λαού θα στείλει στα υπερελιστικά σφαγεία. Να βγούμε μέχρι το επόμενο διάστημα, να φτάσει αυτό το μήνυμα παντού, να καταδικαστούν αυτές οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες όχι μόνο δεν αντιστέκονται, αλλά έχουν συμβιβαστεί απόλυτα με τις κυρίαρχες πολιτικές της άρχουσας τάξης, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που παραχωρούν το έδαφος της χώρας μας για να γίνεται πεδίο βολής, να γεμίζει βάσεις και άλλες στρατιωτικές υποδομές. Να φτάσει το μήνυμα σε κάθε λαϊκό σπίτι στις επικείμενες εκλογές, να ενισχυθεί αυτή η δύναμη, η μόνη που οργανώνει την πάλη του λαού, που δείχνει τον δρόμο πως οι λαοί του κόσμου συναδελφωμένοι μπορούν να ζήσουν σε έναν κόσμο ειρηνικό. Εδώ τελειώνει η σημερινή μας κινητοποίηση. Συνεχίζουμε ωστόσο. Έχουμε μπροστά μας πολύ αγώνα, πολύ δρόμο, πολύ κόπο. Η φανταρία.